μια κουβέντα για τα προηγούμενα. Ο κ. Μητσοτάκης και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά είναι Dr. Jekyll ή Mr. Hyde, δηλαδή διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ήδη ο κ. Βούρτσης προηγουμένως είπε κάτι για τις 21 μείωση. Καλά, αυτά είναι ανέκδοτα. Και βεβαίως τα 45 δις είναι 45 δις. Όπως το έκανε και όπως το έχει. Είναι ένας λάθος τρόπος να προσεγγίσει τα πράγματα και θα παρακαλούσα να υπάρχει τουλάχιστον ειλικρίνεια και στη μεθοδολογία. Πάμε τώρα. Ό,τι αφορά το Σκόπιανο. Την πρώην δημοκρατία της Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Θεωρώ ότι κρατάμε μια στάση εξαιρετικά εθνική. Είναι μια στάση η οποία ακουμπάει τις αποφάσεις οι οποίες, αυτό που συνηθίζουμε λέμε, εθνική στάση και εθνική γραμμή η οποία υπήρξε. Θα υπάρχει και η πρόταση και η διάθεση και ο προσανατολισμός είναι να υπάρξει λύση στο θέμα της ονομασίας. Είμαστε κοντά, στο κύριε θέμα της ονομασίας. Νομίζω ότι πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Είναι λίγος ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε. Αλλά βέβαια υπάρχουν και θα μπορούν να υπάρχουν και δυσκολίες. Εσωτερικά όμως δεν θα έχετε πρόβλημα με τον εταίρο σας. Ακούστε, τον κύριο Καμένο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί. Δεν μας αφορά τίποτα. Θα κριθούν όλοι. Δεν σας αφορά τι λέει ο συνεταίρος σας. Όχι, κύριε Οικονόμ, ξέρετε πάρα πολύ καλά και το έχουμε πει, να μην το ξαναπαναλάβω, ότι αυτή η συμφωνία είναι προγραμματική, συγκεκριμένη για συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα όρια πολιτικά. Δηλαδή την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Διαφορές πολιτικές δεν τις έκρυψα ούτε εγώ ούτε κανείς μας και ιδεολογικές υπάρχουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έγινε μια συμφωνία και μια συνεννόηση για το να βγάλουμε τη χώρα από τη λέλαπα του μνημονίου. Πάμε λοιπόν τώρα. Αφού τη βάλατε και εσείς στα μνημόνια. Λεπτομέρεια αυτή τη ιστορία. Κύριε Οικονόμου, δεν μ' αρέσει έτσι που το κάνετε. Μα τι να κάνω, ψέματα να λέμε. Δεν το βάλαμε σε κανένα μνημόνιο, κύριε Οικονόμου. Πάμε τώρα που ξαναπάλλει. Δεν θέλω να επανέλθω στα μνημόνια. Άρα επανερχόμαστε ότι ήταν μια συμφωνία η οποία έγινε τον Αύγουστο του 2015. Δύο φορές κερδίσαμε τις εκλογές και μάλιστα τη φέραμε προσέγγιση στον ελληνικό λαό. Και είμαστε εμείς, παρόλο την δυσκολία που υπάρχει, που δεν την έχουμε αρνηθεί, βγάζουμε. Ανοίγετε τα θέματα εσείς με έναν τρόπο τον οποίο δεν είναι και ο καλύτερος. Λέω λοιπόν για το θέμα της πρώην. Το ονόματος. Θα είναι έργα όμνες, δηλαδή για όλους και προς όλους. Για όλους και προς όλους. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και το θέμα του αλυτρωτισμού να μην υπάρχει μέσα και ό,τι αφορά το Σύνταγμα. Άρα δεδομένα αυτά είναι η γραμμή εθνική. Θα πάρουν θέση, κύριε Οικονόμου. Το όνομα Μακεδονία θα εμπεριέχεται στη λύση. Είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί στην εθνική γραμμή, το ξαναλέω. Είναι προς όφελος και της οικονομίας και των χωρών μας και των Βαλκανίων. Θεωρώ ότι εμείς με τη στάση μας που έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα πυλώνα σταθερότητας και με την πολιτική λέω, που έχουμε ασκήσει για, για τα θέματα πάλι αυτά. Ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πάλι συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια. Όποιος πυροδοτεί γυρίζει πίσω αυτό και γυρίζει πίσω ότι και είχαμε τα κρούσματα απέναντι στον κύριο Μπουτάρη. Να είναι προσεκτικοί, να είναι προσεκτικοί, να είναι, γυρίζουν πίσω, ξέρω τι λέω κύριε Οικονόμου, και να προσέξουν πάρα πολύ. Ότι αυτές οι καταστάσεις δεν διευκολύνουν. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία είναι ουρά της ακροδεξιάς αντίληψης και έχει φύγει και από ό,τι στήριζε, και ό,τι στήριζε η γραμμή του Κώστα του Καραμαλή και η εθνική γραμμή που υπήρχε, για την επίλυση του ονόματος. Επίσης είναι ένα θέμα το οποίο είναι τόσα χρόνια και νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Τι θέλουν, εμείς πάμε να πάρουμε πίσω όλο αυτό το οποίο δόθηκε. Δηλαδή η χώρα είναι με το όνομα Μακεδονία σε ένα σωρό οργανισμούς και μια σειρά από χώρες, πάρα πολλές, το έχουν αναγνώρισει. Αυτό θέλουν, αυτό θέλουν να συνεχίσει. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ωραία, να απαντήσω.